Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση για το κύπελο, πιο συγκεκριμένα για την φάση των 32 αυτού. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Respect και την Γυράκτη Bucks. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες, λοιπόν, για να προκριθούν στους 16. Ας πω στην πρώτη βολή οι εξελίξεις με πρόλαβα για μία ακόμα φορά. Ας πω στην πρώτη βολή ο Αγγελικόπουλος. Ας πω στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Χαρμάνα. Ωραία πάσα! Το παιχνίδι ξεκινάει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο στο σκοράρισμα. Τελικό αποδέχτη τον Θαλμίδη. Respect, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στον όμιλό τους, τρέχοντας ένα 10-0 σερί. Talk of the town είναι ο Χαριτόπουλος, ο οποίος υπάρχει μία ακόμα πάσα με πάλι με τελικό αποδέχτη τον Θαλμίδη. Δεύτερη φορά για απόψη που οι εξελίξεις με πρόλαβαν. Ωραία προσπάθεια, ωραία κίνηση, reverse. Που έχασε προηγουμένως τις βολές. Χαριτόπουλος έρχεται να ενισχύσει τη ρακέτα των Respect, ένας πολύ έμπειρος παίκτης με 20 ετία συν σε επαγγελματικό αθλητισμό, πολλές διακρίσεις. 4-2 Αξάς, μας έκανε κάποιες δηλώσεις, βάζει μια ωραία πάσα πίσω από την πάση στον Νεδελκόπουλο. Καλό passing game. Και ένα ακόμα καλάθι. 4-4. Βιδιδόπουλος, ο οποίος και αυτός για τους Πιγκυράκι Μπακς μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Μπορείτε να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Μπακς Σαλόνι Καλή. Backstage υλικό. Συνεντεύξεις παικτών πριν τους αγώνες. Συνεντεύξεις MVP μετά τους αγώνες. Χαριτόπουλος, ωραία πάσα στον Αξά. Θα βγει το pick and roll. No look πάσα στον Χατζάκη. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το foul. Foul που έχει κρυωθεί στον Χατζη Νικολάου. Άστοχος στην πρώτη. Στις 3 τώρα για Respect. Έχουμε και μικρούς μας φίλους στο κλειστό του Magdalen College. 4-5. Ο Θαλμίδης πάει μέσα στη ρακέτα με τον Χαριτόπουλο. Ενδιαφέρον match-up στον ψηλό του Respect. Στη μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Χατζάκης. 4-7. Αντίστοιχα οι Μιγιδάκι Μπακς βρίσκονται στο 7-4 στον πρώτο όμιλο της Master League. Jump shoot άστοχο από τον Χαρμάνα. Και Χαρμάνας και Κούτρης και ο Θαλμίδης. Ενδιαφέρον ημίψιλο θα έλεγα σχήμα των Μπακς. Ατζαφτής. Βολίζος Χαριτόπουλος τώρα από την γωνία. Θα βγάλει μια ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Θα πάει στον τελικό της αποδέκτη, στον Εδελκόπουλο, αλλά υπάρχει σφύριγμα για φάουλ που έχει χρεωθεί στον Κούτρη. Χαμηλά αυτή τη φορά, τα δύο πρώτα φάουλ που έγιναν ήταν ψηλά. 7-22 για το τέλος, 4-7 και 3 ήδη ομαδικά φάουλ για τους Bucks. Χαριτόπουλος μακριά από το σύνηθες πεδίο δράσης του. Αξάς θα δώσει το Χατζάκι, αυτός θα πάρει ένα μακρινό σούτ, αλλά είναι άσχος airball. Δεν θα πάρει το φάουλ από τον Νεδελκόπουλο. Το Eurostep, υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ στο Σπυριδόπουλο. Από τον Πολίζο, ο Νεδελκόπουλος δεν θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Θαλμίδης. Τρέχουν πολύ οι δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Η μπάλα βρίσκεται από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη πολύ γρήγορα. Αξιάς θα κάνει το πρώτο δικό του φάουλ στον Χατζη Νικολάου. Και υπάρχει πρώτη αλλαγή για τους Respect. Ο Μυρίδης θα περάσει στη θέση του Νεδελκόπουλου. Χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής οι Bucks. Η μάνα θα χάσει την μπάλα, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Χαριτόπουλος θέλει να τρέξουν τώρα οι Respect. Το Eurostep θα πάει μέχρι μέσα, μόνος του τελικά. Έκανε
μια προσποίηση ότι θα δώσει την πάσα στον νεοφερμένο στο γήπεδο από τον πάγκο. Μυρίζει, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. 4-9. Υπάρχει deflection, μπαλαχτύπησε στον Αξά, αλλά ήταν στο πόδι του. Οπότε η κατοχή είναι εκ νέου για τους Bucks. Από έξω. Σπυριδόπουλος. Θα ανέβει ο Φαλμίδης για να του δώσει κάποιο ενδεχόμενο screen. Ναι, πράγματι θα το εκμεταλλευτεί, θα πάει και αντίθετα από αυτό μετά ο Σπυριδόπουλος. Δεν θα το καταφέρει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κούτρης τελικά τον Αξά, ο οποίος είναι πιο γρήγορος και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι τελικά. Ευχαριστεί τον συμπαίκτη του για την πάσα, με τη σχετική χειρονομία. 4-11. Οι respects είναι 7, έχουν καταφέρει να εγκαθιδρύσουν τον δικό του ρυθμό. Υπάρχει σφύριγμα για το... για την επαναφορά. 0-0 και για την επαναφορά των Bucks. Σταμολάμπρος έχει περάσει τη θέση του Κούτρη, χαμηλώνει το ροτοσχήμα κάπως των Bucks. Είναι έξω σε ένα μακρινό δίποντο ο Φαλμίδης. Έχει πέτυχε τους 4 πρώτους πόντους, πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Με έναν επίσης πολύ εντυπωσιακό τρόπο πήγε να βγάλει ο Χατζάκης μια φάση. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Μαρμάνας, ενδιαφέρον το γεγονός ότι βγήκε από τη γραμμή του τροφόντου. Υπάρχει διεκδίκηση στο rebound, τελικός μυστικός ο Χαριτόπουλος. Ενάντια στον Σταλμίδη. Δύο no-look passes, μία από τον Χαριτόπουλο, μία από τον Χατζάκη. Την μπάλα θα πάει τελικά στον Αμυρίδη. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Τρεις no-look passes στην ίδια φάση. Ο Αμυρίδης τέλειωσε τελικά το καλάθι. Ο Λάμπρος παίρνει το screen, ήταν αρκετά καλό το screen, ήταν πολύ ελεύθερος για να μην το πάρει, το πήρε αλλά στόχισε. Θέλω να τρέξουμε τη σπέκη για μία ακόμα φορά. Ο Ρίζος πάει μέχρι μέσα, ο Αξάς είναι εύστοχος, τελικός αποδέκτης ενός ακόμα εθνιδιασμού, ο Γιώργος Αξάς στέλνει τη διαφορά στους 9 πόντους για το 6-15. Υπάρχει μία ακόμα φορά να αγγελθεί αλλαγή για τους respect. Θα το πάρει για μία ακόμα φορά. Το εκμεταλλευτεί, αλλά δεν κατάφερε ο Σπυριδόπουλος. Μια πάρα πολύ ρητσοκίνδυνη πάσα στον Χαριτόπουλο. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Αμυρίδης. Τώρα ο ξένος θα περάσει στη θέση. Ο Χατζάκη. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή στο ύψος του σχήματος. Έδωσε ο Φαλμίδης, θα πάρει τώρα την μπάλα. Ωραίο pick and roll μεταξύ αυτού και του Σταμολάμπρου. Βρέθηκαν δύο πόντι. Δεν υπήρχε παίκτης πολύ κοντά σε αυτόν. Ξέρετε, θα βγάλει μια πάσα, χτύπησε στο διχτάκι η μπάλα, οπότε αναχυτήθηκε κάπως. Μερικός θα πάει μέχρι μέσα, θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλο Αμυρίδης. Μετά από μια reverse. Και με τον διαιτητή, όπως βλέπουμε. Υπάρχει μια συνομιλία, όχι με πολύ έντονο ύφος. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι, έτοιμος να εκτελέσει την βολή που δικαιούται ο Αμυρίδης. Θα στοχίσει όμως. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Χαριτόπουλο. Χτύπησε λίγο ο Χαρμόνας, όλα καλά. Αγκαλιάστηκαν δύο παίκτες, μέσα από τις οποίες θα έπρεπε να είναι γεμάτος ο αθλητισμός. Την πιο μεγάλη διοργάνωση μέχρι το πιο μικρό γήπεδο. Έχουμε δρόμο δυστυχώς μέχρι να υπάρξει αυτή η πραγματικότητα. Αρμάνας θα αστοχίσει απέναντι σε ένα μυρίδι. Φτάθηκε στον αέρα, σε δεύτερο χρόνο στον αέρα σουτάρε. Πολύζος. Ωραία, πάσα στον Αξά, ο οποίος βυθίστηκε στην αντίπαλη άμυνα. Τιμή υπάρχοντας πολύ ψηλή. Υπάρχοντες πολύ ψηλοί μέσα σε αυτήν τον πράσινο. Κατάφερε να κερδίσει τη ραγιά του και να βάλει δύο ακόμα πόντους ο Γιώργος Αξάς. Ο Μαλάμπρος πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα. Εκμεταλλευόμενος πλήρως το
χαμηλό κέντρο βάρους τους, βάρους του, την ταχύτητά του. Ποιος το έκανε. Πάλι που έχει χρειαθεί στον Αμυρίδη. Έστωχος την πρώτη στο Μολάμπρος. Αυτό την εντύπωση του δεν ήταν επισκοπού, καθώς αν ήταν επισκοπού θα γινόταν πιο πριν η λογική λέει. Ναι, έστωχος και στη δεύτερη στο Μολάμπρος, ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, τους 9 στο 10-19. Ο Λίζος πάρει το σκρίνο του Χαριτόπουλο, για να δούμε αν θα βγάλει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα στον Αμυρίδη, πανέμορφη προσπάθεια. Συνεργάζονται πάρα πολύ καλά οι παίκτες του Respect, σαν μια καλολαδωμένη μηχανή παραγωγής assists. Ο Λάμπρος στη γωνία, κάτσε τρίποντο, είναι άστοχο. Από τον Χατζη Νικολάου και τώρα ο Σένος πάει μέχρι μέσα, ακολουθούσε τη φάση ο Αμυρίδης με δεύτερη προσπάθεια με τη μία. Μπορείς να πιάσει ενιαία αν θέλετε την μπάλα, κατάφερε να την αφήσει στο καλάθι. 10-23. Σταμολάμπρος πίσω από το screen του έδωσε ο Χαλμίδης, θα εκτελέσει για 3. Είναι λίγο το αίμα του πίσω. 13-23. Οι Bucks όχι ενδέχεται, αναμένεται να βγάλουν αντίδραση. Ξένος. Στην αντίθετη πλευρά είναι ο Χαριτόπουλος, ο οποίος μετά από μια προσποίηση και ένα βηματάκι προς τα πίσω θα ξεφορτωθεί επαρκώς τον Χαρμάνα και θα εκτελέσει, θα εκστοχίσει σε ένα τρίποντο. 13-26, double score στο πιστό του Μαντουλίδη College. Σταμολάμπρος. Πάρει το screen από τον Χαρμάνα, αλλάζοντας χέρι στον αέρα, δεν τα κατάφερε. Ούτε ο Χαρμάνα θα πάρει το rebound για να κάνει κάτι καλό για την ομάδα του σε εκείνη τη φάση. Αξάς συνήθις υπόπτως για τους παιχνιδιασμούς. Τελικός αποδέκτης ενός ακόμα. 13-28. Ζητόπουλος ζητάει την μπάλα μέσα ο Χανίδης, δεν θα την πάρει. Πάει μέχρι μέσα ο Σαλμίδης. Ο Σαμολάμπρος διορθώνω για μία ακόμα φορά. Αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή για τους Bucks. Πράσκες θα περάσει. Πράσκες θα περάσει στη θέση του Χαρμάνα. Όχι, ο Σαλμίδης διορθώνω, 3 δευτερόλεπτα. Υπάρχει τρίποντο. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των Bucks. Αυτός άργησε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω ο Χατζη Νικολά να πάρει το τρίποντο. 13-28 υπέρ των Respect. Κοιτάει τον πίνακα του σκόρο. Jason. Υπάρχει deflection. Πέρασε από το μυαλό μου ότι η μπάλα μπορεί να έμπαινε στο καλάθι. Είναι θύπλα από το γήπεδο. Ο Λίζος. Πάρει ένα screen, θα βγάλει το pick and roll με τελικό αποδέκτη τον Χαριτόπουλο. Ο οποίος θα σκοράρει δύο πόντους, ο Σαμολάμπρος τρέχει, αλλά τρέχουν επίσης Αξάς και Αμυρίδη. Ωραία πάσα, μπέρδεψε τον Πολίδο, τον Αμυρίδη και τον Χαριτόπουλο. Ανέμορφη πάσα στη γωνία, μακρινό ανοιχτό τρίποντο, είναι άστοχο. Από τον Τζένο και τώρα ο Σαμολάμπρος με μία προσπάθεια στο ανοιχτό γήπεδο. Παίρνει λίγο από το αίμα του πίσω, εκτελώντας έναν ακόμα συνδυασμό, όντας ο τελικός αποδέκτης αυτού. Τζίμι θα περάσει στην θέση του Ολίζου. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τζόλος Αξάς. Είναι στο χωριό στη δεύτερη, 17-32 η διαφορά, εκ νέου στους 15 πόντους. Σαμολάμπρος. 33 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου, ένα παιχνίδι πολύ ανοιχτό, τόσο σε σκοράρισμα όσο και σε τέμπο. Ένα jump shoot μετά από τρίπλα είναι άστοχο από το Σαμολάμπρο, αλλά υπάρχει θετικό rebound και ο Χαρμάνας καταφέρνει να βάλει δύο πόντους. Οι respect δίνουν τον ρυθμό μέχρι στιγμής, ένα ανάποδο λέει άφησε να ξαφνικά δεν θα μπει. Χαμόγελο τα πάντα. Είχε σκοπό να αφήσει την μπάλα στο καλάθι με ταμπλό, αλλά η μπάλα μπήκε στο κίδρο πριν αυτή φτάσει εκεί. Χαριτόπουλος θα πάρει την μπάλα, jump shot.
είναι άστοχος. Μπορούσε να πάει λίγο μέχρι μέσα και να αφήσει την μπάλα έτσι στο καλάθι. Ενδεχομένως να νόμιζε ότι είχε 2-3 δευτερόλεπτα λιγότερα. Μπορούσε να φτιάξει τη διαφορά εκ νέου στους 15 πόντους. Όπως και να έχει, τα 10 πρώτα λεπτά συμπληρώνονται με τη διαφορά στους 13 υπέρ των Respect, οι οποίοι από νωρίς έχουν καταφέρει να εγκαθιδρύσουν τον δικό τους ρυθμό, βγάζοντας επιθέσεις και έχω την εντύπωση παίρνοντας ενέργεια για την άμυνα από την επίθεση. Πολλές φορές γίνεται το αντίθετο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού και κατ' επέκταση για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Madrid College για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Τώρα περνάνε όλοι οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Bucks, με τον Σταμολάμπρο να δίνει στον Σπυριδόπουλο. Έχω το τίμημα απέναντί του, ένα ακόμα ενδιαφέρον ματσά. Πάει μέχρι μέσα. Χορευτικό. Με πολύ μεγάλη κάλυψη εναέριου χώρου στον αέρα. Εναέριο χώρο στον αέρα, ωραίο. Τύχο κολλό στον τοίχο. Οκ. Ένας μικρός πλεονασμός. Δεν κατάφερε. Σουτιά 3 από τον Τζίνι. Κάτι που δεν ήταν πλεονασμός. Είχε βρεθεί ελεύθερος. Το πήρε και ευστόχησε. Σπυριδόπουλος. Μάνας, ωραίο passing game, τριγωνάκι. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι έχοντας πίεση από τον Αμυρίδη, δεν κατάφερε να τελειώσει. Αξάς, ωραία πάσα στον Αμυρίδη. Ο Λαζάκης δεν πήρε την μπάλα, κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να πήρε αυτόν. Ο Λάμπρος θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει μια μικρή βόλτα στην baseline. Ο Μάνας, ένα jump shoot, δεν θα τον δικαιούσε ούτε αυτή τη φορά. 19-35 παραμένει. Σας, Χαριτόπουλος βρέθηκε ελεύθερος, σουτιά 3, είναι άστοχος, Αμυρίδης στο αρχιτεκτικό rebound. Προσωπικός αντίπαλος του Χαριτόπουλου ήταν αρκετά μακριά από αυτόν. Δίνει από λίγο, από εκεί που εστόχισε πριν από λίγο, υπάρχει αρχιτεκτικό rebound του Χαριτόπουλου και ωραία πάσα. Και φάουλ. Έχει χρεωθεί στον Θαρμάνα, υπάρχει time out που τις δύο ομάδες μετά από 1 και 13 ξανά στους πάγκους τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out που έδωσαν οι refs. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Χατζάκης εκτελεί βολές. Άστοχος πρώτη βολή ο Χατζάκης, η διαφορά παραμένει στους 16 πόντους υπέρ των Respect. 13-19, διορθώνω, 35. Εύστοχος τη δεύτερη, 19-36. Σπυριδόπουλος. Σταμολάμπρος. Παρμάνας δεν θα πάρει την μπάλα, η κατοχή είναι ξανά για τους πράσινους όμως, θα πάρει τώρα την μπάλα. Σταμολάμπρος για 3, κάτσε σουτ, βγήκε μέσα από τη ρακέτα, θα καταφέρει να εξοχίσει. Σταμολάμπρος παίρνει πολλές προσπάθειες ερχόμενος από τον πάγκο. Νόλουκ πάσα μία ακόμα τον Χαριτόπουλο. Υπάρχει κλέψιμο και ωραία τρίπλα που έχει πλάνει από τον Σταμολάμπρο. Πέφτοντας θα κάνει το σουτ που θα εξοχίσει. Υπάρχει θετικό rebound, ένα ακόμα. Τώρα θα μπει το καλάθι με δεύτερη προσπάθεια μετά από το θετικό rebound. Από τον Ράσκα. Είχε πέσει κάτω στον Λάμπρος. Όλα καλά. Χαίρομαστε γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Ευτυχώς. 21-36. Τζίμι. Χαριτόπουλος. Ψάχνει την σκαστή πάσα, δεν θα την δώσει. Θα εκτελέσει, θα στοχίσει όμως. Ο Βελκόπουλος που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο εκ νέου. Έχει πάει μέχρι μέσα, έχει βγει στη ρακέτα. Ενδεχομένως θα ήθελε να δώσει σκαστή πάσα ο Χαριτόπουλος. Δεν το έκανε. Και κλειστεί ο συμπαίκτης του από τη γραμμή της άμυνας στον αντιπάλο της. Υπάρχει φάουλ από τον Αδελκόπουλο. Σπρόξιμο, όπως είπε ο ένας εκ των ρεφ. Κατοχή είναι εκ νέου για τους Bucks με 14 δευτερόλεπτα. Χαρμάνας πάλι στη γωνία. Ο Μαλάμπρος χτύψει και λίγο στο πόδι του ρεφ. Συνεχίζει και προσθέτει για 3. Από τη γωνία, Χέλλας Χατζηνικολάου είναι εύστοχος. 24-36.
Χαρτόπουλος, ωραία πάσα στον Αξά. Στον Αξά ρε Χαρτόπουλος, ρόλο του πάσα. Δεν θα πάρει το τρίποντο ο Τζίμι, έχω μπερδευτεί πολλές φορές με την επίθεση των Respect. Δεν θα ήθελα να είμαι αντιπαλός τους. Και το καλάθι θα έρθει. Μπερδεύτηκα τουλάχιστον δύο φορές με το τι ήθελα να κάνω σε αυτή τη φάση. Και την πάσα από τη δεξιά πλευρά. Είχα την εντύπωση ότι ο Τζίμι θα πάρει το τρίποντο. Όταν είχε βρεθεί στη γωνία, ήμουν έτοιμος μάλλον κιόλας από εκεί που έχει πάρει πολλά. Αξάς σε έναν ακόμα εκπληδιασμό. Στέλνει τη διαφορά στους 16 νέου. Αξανά 24-40. Στη μέσα δεν θα το καταφέρει ο Σιδηδόπουλος. Υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων και κάποιος κίνδυνο της Respect. Οι αλλαγές θα περάσουμε παίρνοντας την έγκριση, την έγκριση από την γραμματεία. Ο Λίζος περνάει για Respect. Και Κούτρης από back. Ο Ζάκης είναι για 3. Είναι άστοχο, υπάρχει εκπληκτικό ρυμπάρο του Χαριτόπουλο, παρά το γεγονός ότι δεν πήδηξε στην καλύτερη κατάλληλη χρονική στιγμή. Κατάφερε να εκμεύσει το φάουλ από τον Τράσκα και ψήνει πως δύο βολές. Αν ασφίσει στις δύο, διαφορά θα πάει σε... Είναι άστοχο στην πρώτη. Θα πήγαινε στους 18. Είναι έστοχος στην δεύτερη. Χαριτόπουλος. Είμαι ο Λάμπρος. Τα 6 και 19 για το τέλος. Ο Λάμπρος θα πάρει το καλό screen από τον Τράσκα διορθώνα. Είναι άστοχος το jump shot που πήρε όμως. Χαριτόπουλος. Τότε στη γραμμή έδωσε μια πάσα στον Αξά, θα ξαναπάρει στην κορυφή από εκεί που δεν πατάει τώρα τη γραμμή και θα στοχίσει. Φωνάζει ο Αξάς για την assist για να του καταμετρηθεί στην γραμματεία. Ο Χαρμόνας στον αέρα κέρδισε δύο αντιπάλους και κατάφερε να βάλει ένα πολύ δύσκολο καλάθι μέσα στη ρακέτα. Ο Αξάς δεν θα πάρει το τρίποντο, θα πάει μέχρι μέσα, πάει να βγάλει μια πάσα. Ο Αξάς είναι ένας pass-first παίκτης. Ακόμα και όταν βρίσκεται επιδεικτικά ελεύθερος εδώ πέρα, όπως εδώ πέρα δεν παίρνει το τρίποντο. Υπάρχει μια no-look πάσα, η οποία δεν θα βρει τον... Αρμάνας θα περάσει στον πάγκο. Ζάκης. Πολύ ζωσού, για 3 από τα 7 μέτρα είναι εύστοχος. Η ψυχολογία των Respect είναι στα ύψη. Η διαφορά πάει στους 21 πόντους. 26-47. Επί μέσα δεν θα το καταφέρει ο Χαλμίδης με έναν από το lay-up. Ο Λίζος, μια σκαστή πάσα στον Νεδελκόπουλο. Υπάρχουν βήματα, ναι. Είναι εντύπωση ότι μπορεί να έχει πατήσει τη γραμμή. Δίπλωσε η άμυνα πάνω του από τους Bucks. Οι Bucks δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν διστάζουν πολλές φορές να στείλουν δύο παίκτες πάνω στον εκάστοτε παίκτη που... από τον οποίο μάλλον νιώθουν να απειλούνται μέσα στη ρακέτα. Για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχο. Τον Μύρη που έχει περάσει είναι... όχι εκ νέου. Είναι πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Για 3 είναι άστοχο αυτή τη φορά. Ο Λίζος. Στο κέντρο υπάρχουν δύο παίκτες. Διασπούν το μικρό zone press που είχαν οι Bucks και θα βρουν δύο πόντους με τον Κούτρι για να πέσει διαφορά από τους 21 στους 19 στο 28-47. Αξάς. Σκαστή πάσα πίσω από την πλάτη Χαριτόπουλος. Στο για 3 είναι εύστοχος σε ένα ακόμα τρίποντο μετατρέποντας μια πολύ ωραία πάσα σε ασίς, 28-50, ο Μολάμπρος. Βγάλει την πάσα, jump shoot, είναι αστοχή αυτή τη φορά. Από τον Εμμύρη υπάρχει επιθετικό rebound. Για 3, είναι έστοχος, βγάλει ανάσα για τους Bucks, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 19. Ευστόχησε ο Εμμύρης. Θα
περάσει τώρα εκτός. Στη θέση του Βράσου Χατζηνικολάου εκ νέου. Εδώ και ο Αρμάνας θα περάσει στη θέση του Τράσκα. Ανακατεύουν την τράπουλα οι παίκτες των Bucks. Μαρσάς. Στολίζος. Υπάρχει ένα deflection. Παρακτός ένας καμπύλι στην μπάλα. Ο Χαριτόπουλος. Άρα αυτή θα βγει εκτός. Γίνει για τους Bucks. Ο Λάμπρος Κούτρης θα βγάλει την πάσα στο Χατζηνικολάου. Θα πάρει αυτό το screen, θα πάει με τη μέσα, υπάρχουν αλλαγές στις άμυνες, υπάρχει σφύριγμα. Φαουλ που έχει δοθεί στον Αξά, ο οποίος περνάει στον πάγκο και στη θέση του περνάει ο Αμυρίδης, περνάει. Ψηλώνει τώρα το σχήμα των Respect, οι οποίοι παίζουν μέσα στη ρακέτα και με Εντελκόπουλο και με Χαριτόπουλο και με Αμυρίδη τώρα. Υπάρχει η σουτιά 3 από τη γωνία, είναι άστοχος στον Λάμπρο, ο οποίος πιέζει και παραλίγο να κλέψει, αλλά συγκρατεί ο Πολίζος. Σουτιά 3 από τη γωνία, είναι άστοχος, μάχη για το επιθετικό rebound, δεν θα δικαιώσει τον Εντελκόπουλο, ούτε τις κατεβάζει. Είμαστε στα 3 τελευταία λεπτά για την δεύτερη περίοδο. Ένα ακόμα φάουλ που έχει χρεωθεί στον Νεδελκόπουλο αυτή τη φορά. Στα Μολάμπρος θα περάσει εκτός. Ο Βοδεμίρης έχει περάσει στη θέση του. Συλλώνει το σχήμα και τον Μπακ τώρα. Ενδεχομένως ως απάντηση στους Respect με τα match-ups. Κλέβει και κατεβάζει ο Χαριτόπουλος μια ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Μετά από μια ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη στο κέντρο του γηπέδου. Ξένος βρέθηκε ελεύθερος, σταματάει την τρίπλα. Jason, καλό passing game, έχει βρεθεί ελεύθερος, στημένος στην κορυφή. Είναι άστοχος όμως ο Χαριτόπουλος για τρίτη φορά. Ξένος βγάλει μια πάσα στον Jason. Φανταστικό, απίστευτο play. Ένα ακόμα από τους Respect με τελικό αποδέκτη τον Χαριτόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δύο ακόμα πόντους. Χάρμα ιδέστη το παιχνίδι των Respect μέχρι στιγμής. Πάξε τώρα με τον Μαρμάνα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Ο ψηλός του θα αρκεστεί σε δύο βολές. Αλλαγή. Το φάουλ που έχει πληρωθεί στον Χαριτόπουλο. Ο Ανδριάδης θα περάσει το 34. Τζίνι θα περάσει τη θέση του Βελκόπουλου, χαμηλώνει το σχήμα των Respect. Αρκετές αυξομοιώσεις στα ύψη των σχημάτων μετά τις αλλαγές, μετά τις πολλές διαδοχικές αλλαγές. Είναι άστοχος στη βολή ο Ρωμάνας και στους δύο, υπάρχει rebound. Ο Λίζος πάει να βγάλει μια ακόμα νόλου πάσα, αλλά ήταν κολλημένος πάνω του ο Χαρμάνος, που θα πάρει την μπάλα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Χαρμάνος με αυτή τη φάση είναι σαν να του είπε όχι και έτσι, αδερφέ, δεν θα βγαίνουν όλες οι πάσες. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Ο Δημήρης περνάει εκτός. Ο Σπυριδόπουλος στη θέση του. Σκοτσέζι κοντούς εντός εισαγωγικών με τις αλλαγές των Bucks. Τζίμι Χαριτόπουλος με τον Χαρμάνα. Για 3 από τη γωνία μετά από ωραία πάσα από τον Πολίζο. Άστοχος και δεν υπάρχει το rebound από τον Αμυρίδη. Ο Δαλμίδης θα πάει μέχρι μέσα. Το έκανε δύο φορές στην αρχή του παιχνιδιού και έτρεξε ένα 4-0 για την ομάδα του. Μάλιστα. Τρέχουν και ένα μικρό σερί 4-0 οι Bucks τώρα. Να βγάλει μια ωραία πάσα alley hoop. Δεν θα βγει και ούτε σε δεύτερο χρόνο ο Χαριτόπουλος μπορεί να βάλει το καλάθι. Πέμπτο ομαδικό, πολλές. Και υπάρχει φάουλ το οποίο είναι το πέμπτο ομαδικό των Respect. Πράγμα που σημαίνει βολές για τους Bucks. Ο Λίζος θα περάσει τον πάγκο, ο Αξάς θα περάσει εκ νέου στη θέση του.
Για να δούμε. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bucks. Είναι εύστοχος στην πρώτη ο Χαμάνας. Είναι άστοχος στη δεύτερη. Airball. Το airball σε κάποια βολή είναι ικανό να ρίξει και την ψυχολογία περαιτέρω μιας ομάδας, η οποία βρίσκεται ήδη πίσω με 6 πόντους. Δεν φαίνεται να μπορεί στο μεγαλύτερο σημείο του παιχνιδιού να ελέγξει αυτόν τον ρυθμό που έχει επιβληθεί εναντίον της. Μετά από ωραίο passing game και σώσιμο της μπάλας, θα στοιχίσει ο Σένος για μακρινό δίποντο, πάντως τη γραμμή. Respect, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολλά πολύ ωραία πράγματα. Χάρημα ιδέες του παιχνιδιού της μέχρι στιγμής, αλλά έχουν κολλήσει τους 52 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Για 3. Ο Λάμπτος, αν πρόλαβα να δω καλά από τον πάγκο, δίνει τα συγχαρητήρια. Ο Αμυρίδης με μια δεύτερη ούτε μια τρίτη προσπάθεια καταφέρει να βάλει ένα καλάθι, ένα putback καλάθι. Έκανε το ίδιο στην προηγούμενη φάση, σε μια πολύ εντυπωσιακή προηγούμενη φάση. Ζήτησε την μπάλα ο Χαριτόπουλος, δεν πήρε την μπάλα. Αυτή βγήκε εκτός. Μία ακόμα χαμένη επίθεση για τους Respect. Συνεπώς τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα είναι όλα για τους Bucks. Για να δούμε τι μπορούν να βγάλουν την τελευταία επίθεση για το πρώτο ημίχρονο. Σουτ για 3, Κούτρης. Είναι έξοχος! Μάλιστα, από τα 7 περίπου μέτρα. Παναγιώτης Κούτρης στέλνει τη διαφορά στους 13 πόντους. Το σκορ θα βρει τις δύο ομάδες στο 39-52. Με αποκορύφωμα το τελευταίο τρίποντο που πέτυχε ο Παναγιώτης Κούτρης στα αποσιοποιητικά, μπαίνει και ένα ερωτηματικό. Και με αυτά πάμε στην ανάπαυλα του πρώτου μέρους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη College για την έναρξη του δεύτερου μισού μιας συναρπαστικής, μιας πολύ ωραίας αναμέτρησης. Τρέχουν ένα όχι τόσο μικρό, ένα αρκετά μεγάλο θα έλεγα, σερί, ακόμα και με τις αναλογίες του παιχνιδιού. Οι Bucks το φόρτισε. Πάμε. Όπως είσαι, πάμε. Και τι να παίξω. Μια ακόμα άβολη σιωπή είχε εκμεστικώσει τα όνειρά σας. Άνοιξα για μία ακόμα φορά λίγο πιο νωρίς. Θα έπρεπε εντός εισαγωγικών την αναμέτρηση. Ο Σαλμίδης παλιά το τέχνη κόστινο. Ένας ακόμα συνδυασμός δια χειρός αυτού θα ολοκληρωθεί. Αξάς με για 3 είναι έστοχος. Στις 11 η διαφορά θα είσαι στους 14. Μέχρι μέσα Πυρδόπουλος. Ο Σαλμίδης Flexion. Χατζάκι, αξάς πάει μέχρι μέσα με πολύ δυνατό πάτημα. Ευτυχώς 5 σε ρίπτυχη του πόντι στέλνει τη διαφορά από τους 11 στους 16. Καμολάβδος μέχρι μέσα. Βάλα το δοκάρι εντός εισαγωγικών του ταμπλό. Για 3 Χαριτόπουλος είναι άστοχος στην κίνηση. Τρίποντο που θύμισε NBA. Τόσο για το πόσο γρήγορα πάρθηκε, τόσο και από το πόσο ανοιχτός ήταν και το πήρε. Και το γεγονός ήταν στην κίνηση. Φυσικά Κυριδόπουλος πάρει το σκρίνι από τον Αφαλμίδη. Θα του δώσει τώρα την μπάλα, ωραίο pick and roll. Κοίταξε πάρα πολύ ψηλά ο Αμυρίδης. Όπα, υπάρχει στο γόνατο χτύπησε, αν δεν κάνω λάθος. Φαίνεται να μην μπορεί να πατήσει την συνέπεια. Περάσει εκτός ο Αμυρίδης και ρίχνει πάρα πολύ ψηλά στην προηγούμενη φάση. Δεν καταφέρνει να πέσει χωρίς να χτυπήσει. Δεν καταφέρνει να αποτρέψει ούτε το καλάθι. Αυτό έρχεται προφανώς σε
όχι σε δεύτερη μοίρα, σε χιλιοστή μοίρα. Θα πρόκειται για την υγεία. Μια ωραία πάσα τώρα πίσω από την πλάτη από τον Φερτόπλο. Για 3 από τον Μπολίζο. Και δεν κατάφερε αυτός. Στη weak side του Σταμολάντος, για 3. Είναι εύστοχο με πολύ μεγάλη καμπύλη. Ο Χατζάκης δεν πρόλαβε να πάει αρκετά πάνω του για να τον περιορίσει. Ένα σερί 5-0 τώρα από τους Bucks. Ξάς μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound, βάλα ξανά στον Αξά από τον Λίζο. Ο Ετόπλος δεν κατάφερε να... συγκρατήσει την μπάλα για να καταφέρει να έχει δεύτερη επίθεση η ομάδα του. Κούτρης τον Αξά, τον Λάμπρος. Τώρα έχει πάει και στους 20, τώρα είναι στους 11. Έχασε την μπάλα τον Λάμπρος. Χαριτόπουλος να γυρίσει με το αριστερό, θα στοχίσει. Αριστερό χοκ δεν τον δικαίωσε, αλλά η μπάλα μετά από μια συγκυρία είναι στον Πολύς, ο οποίος θα σουτάρει και θα στοχίσει για 3, 46-60. Χαριτόπουλος. Μέχρι μέσα το Eurostep αλλάζει η κατεύθυνση, πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά δεν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα. Μέχρι μέσα δεν τα κατάφερε, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound του Πολίζο. Ωραία πάση του Αξά. Ο Βελκόπουλος μέχρι μέσα αφήσει την μπάλα στο καλάθι προηγουμένως με την προσπάθεια των Bucks. Φώναξε καλό κάποιος παίκτης από τον πάγκο και συμφωνώ. Σταλμίδης με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη για να νικήσει τα λιθωμένα χέρια του Χαριτόπουλου. Το κατάφερε 49-62. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάποιο ρυθμό οι Bucks στην επίθεσή τους. Τώρα θα κλέψουν και μια μπάλα με τον Φράσκα. Αλλαγή κατεύθυνσης. Χαριτόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Μάχη το ίδιο, το επιθετικό rebound το παίρνει. Ανάμεσα σε Χαριτόπουλο και σε Πολίζο, στους 3, μια άσχημη Κούτρης. Τρέχει αλλά δεν προλαβαίνει την μπάλα για ένα ακόμα επιθετικό rebound ο Σπυριδόπουλος. Yeah. 7-13 τα επιθετικά rebound για Bucks και respect αντίστοιχα. 16-18 οι assist, πάρα πολλές assist. Για 7-8 λάθη αντίστοιχα. Not bad. Πολίζος στη weak side, ο Χαρτόπουλος μια ρηψοκίνδυνη πάσα, καταφέρνει να συγκρατήσει ο Χατζάκης. Ξανά Χαρτόπουλος, ταχύτατο το passing game, πάρα πολύ δύσκολο αυτό που θα ξάς. Παρά λίγο να το καταφέρει, χαμόγελα πάνω στο σαχίνι του, πάνω στο χίνι του. Anyway, σε αυτόν και να έχει σουτ για 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη από τον Χαριτόπουλο. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, συν Χαριτόπουλος, ίσον η μπάλα παρά λίγο να χτυπήσει στο ταβάνι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, το σουτ δεν μπήκε. Ο Λάμπρος για 3, είναι άστοχος. Ο Χαριτόπουλος είχε από πίσω του τον Δελίνη, ο οποίος παραλίγο να πάρει το rebound, δεν ήταν ενήμερος για τον αντίπαλο που ήταν πίσω του ο Χαριτόπουλος. Υπάρχει αλλαγή για τους Bucks, Τράσκας θα περάσει εκτός, ο Χαρμάνας θα περάσει στη θέση του. Χαριτόπουλος θα επαναφέρει. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Πάει μόνος του, Τζίμι. Καλό passing game, Πολίζος βρέθηκε ελεύθερος στο 3. Από την οργανώση η ομάδα, η άμυνα της ομάδας των Bucks. Αλλά δεν έφυγαν το τρίποντο. Περάσαμε στο τελευταίο μισό της τρίτης περίοδου. Διαφορά είναι στους 13. Έχασε από κακό χειρισμό την μπάλα. Ο Σπυριδόπουλος δεν κατάφερε ένα πολύ γερό πάτημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να στείλει τη διαφορά στους 15. Τζαμπτούς είναι άστοχο από τον Σαμπίδη. Χαριτόπουλος θεωρώ μας βγάλει μια περίπτωση πάσα από τις οποίες στις οποίες μάλλον μας έχει συνηθίσει. Θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Μπάλα είναι για τους respect. 20 δευτερόλεπτα. Μην είχε συνεπάρει τόσο πολύ ο ρυθμός του παιχνιδιού που δεν κατάλαβα ότι αυτό ήταν το πρώτο φάουλ
είδαμε στην τρίτη περίοδο, μετά από 4 και 30 σχεδόν. Ψάχνει μια μακρινή πάσα, στο δεύτερο φάουλ θα τη δώσει στον Χαρμάνα. Καλάθι και φάουλ. Κυριδόπουλος έβγαλε την πάσα. Χαρμάνας έπαιξε και με τον αέρα, έμεινε σε αυτόν αρκετή ώρα. Κέρδισε δύο αντιπάλους που πήγανε να τον κόψουνε. 51-62. Αν ευστοχίσει ο ψηλός των Bugs, η διαφορά θα πέσει εκ νέου στους 10. Είναι άστοχος στην πρώτη και στην τελευταία, αφού ήταν μία βολή. Περιτόπουλος στη μέσα αριστερό χουμ, φαίνονται στα υψωμένα χέρια του Χαρμάνα, μάθονται οι δύο για τον rebound. Τελικά το πήρε ο Δημήρης. Το Μολάμπρος, ωραία πάσα! Ο Χαρμάνας δεν θα τα καταφέρει να σκίσει, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Για να δούμε. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Όπως είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, υπάρχουν και οι κατοχές δεύτερης ευκαιρίας. Στο Μολάμπρος σουτιά 3. Είναι άστοχος, ο Τζίμι πήγε πάνω του κάπως ετεροχρονισμένα και τώρα θα να βγάλει μια ωραία πάσα. Αξά στα κομπή αυτή τη φορά. Βρήκε το διάδρομό του αλλά βγήκε και το δάσκαλο του, Αξά. Από τον Δημήρη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα και θα δώσει τον Οφθαλμίδη. Jump shoot είναι έστοχος, σφιγμένη γροθιά από τον Οφθαλμίδη. Σφιγμένη γροθιά στο δεξί χέρι του Οφθαλμίδη. Σηματοδοτεί την διαφορά η οποία πέφτει κάτω από τους 10 πόντους στους 9. Περιτόπουλος μια προσποίηση είχε μπροστά τον Σαμολάμπρο στο πια 3. Είναι άστοχο. Σαμολάμπρο ήταν ο μόνος παίκτης που είχε βρεθεί στην περίμετρο και τώρα θα γίνει αποδέκτης μια πολύ ωραία baseball pass αλλά δεν θα τα καταφέρει να φύγει πάρα το καλάθι. Τζίμι. Περιτόπουλος κάνει μια προσποίηση, περνάει τον Χαρμάνα στο πια 3. Τζίμι είναι άστοχος. Χαριτόπουλος τράβηξε δύο παίκτες πάνω του. Για τρεις πολίτες με ωραία καμπύλη, με ωραίο σπάσιμο σακού, είναι άστοχο. Μεδελκόπουλος απέναντι στον Χαρμάνα είναι άστοχος και αυτός ξανά επιθετικό rebound από τον Χαριτόπουλο. Κάποια στιγμή θα έμπαινε με τόσα σερή επιθετικά rebound. 7 για 16 τα επιθετικά rebound. 19 στα 42 δίποντα για τις Bucks και 16 στα 39 για Bucks. Bucks οι οποίοι έχουν 6 στα 17 τρίποντα ενώ προσπάθεια από το Δεμίρι. Ξανά η διαφορά στις 9, Αξάς. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Σκυριδόπουλος. Τρίτο φάουλ. Σε αυτόν χρειάζεται το φάουλ και είναι το τρίτο προσωπικό του μάλιστα. Είναι το δεύτερο. Το δεύτερο για τους Bucks. 6-7 στα τρίποντα για τις δύο ομάδες, αλλά 6 στα 17 και 7 στα 26. Υπάρχουν βήματα μέσα στη ρακέτα. Στον πάγκο των Bucks από τον έναν εκ των ρεφ. Στον Μολάμπρος πάει πάρα πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα και πάρα πολύ αποφασιστικά θα βάλει δύο πόντους, θα πάρει και το καλάθι. Χαρακτηριστικό του πόσο το θέλουν, πόσο θέλουν την επαναφορά στο σκορ, το comeback, το γεγονός ότι με το που μπήκε το καλάθι Σπυριδόπουλος και Δεμίρης κοίταξαν αμέσως στο πίνακα το σκορ για να δουν πού βρίσκονται. Έστωχος και στη βολή βρίσκονται κοντά στους 6 πόντους η διαφορά. Θυμίζουμε έχει πάει και στους 20 πλάς, στους 21. Αξάς. Θα χάσει την μπάλα. Θα χάσει τη συγκέντρωσή του, η respect φαίνεται. Βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από τους respect στο δεύτερο ημίχρονο από ό,τι στο πρώτο. Μύρης. Μία ακόμα πάσα μέσα στη ρακέτα. Ένα ακόμα καλά με το Χαρμάνα. 60-64, έχουμε μάτς στο Χριστόδουλο του Παντουλίδη College. Με φορά στους 4 πόντους, οι δύο ομάδες έχουν από 2 ακόμα φάουλ να δώσουμε. Πάρα πολύ ψηλό σκορ. Έχει ματσαριστεί και από τους Bucks τώρα. Αξάς, βρίσκοντας στίχο απέναντί του. Πετόπουλος θα δώσει την μπάλα μέσα. Θα παραμείνει στην περίμετρο. Μολύζος δεν έχει αντιληφθεί ότι τελειώνει ο χρόνος.
είχα την εντύπωση ότι για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει εκτυπτικό rebound και άστοχο από τον Εδελκόπουλο. Airball. Για να δούμε αν μπορούν να ρίξουν ακόμα παραπάνω τη διαφορά οι Bucks. Στη weak side μια πολύ ρίψη κίνδυνη πάσα. Δεν θα κλαπεί αλλά θα βγει εκτός. Λάθος. Θα βάζει με τον εαυτό του. Εδελκόπουλος θα επαναφέρει. Χαριτόπουλος. Στις τελευταίες επιθέσεις των respect έχουμε δει και εκτός της ρακέτας να δραστηριοποιείται. Πάει μέχρι μέσα και κερδίζει φάουλο αξάς. Όσο έχει χειρωθεί τον Αφθαλμίδη. Διαφόρο είναι μέσα. 60-65. Υπάρχουν προειδοποιήσεις. Κάποιες ακόμα από τον έναν εκ των ρεφ. Δεν μπορεί. Σε περίπτωση που μπει η βολή θα υπάρξει αλλαγή. Μπήκε η βολή. Τώρα θα περάσει μέσα η πρώτη διευθύνση αλλαγή. Τράσκας θα περάσει πίσω του Φαλμίδη. Στη δεξιά πτέρυγα ζητάει την μπάλα μέσα και θα την πάρει τώρα στα 15 δευτερόλεπτα ο Τράσκας. Ωραία προσπάθεια, μία ακόμα από τον Χαρμάνο, ο οποίος το έχει πάρει προσωπικά στην τρίτη περίοδο. Είναι ο παράγοντας σκύλια της Βάγκης. Ένας από τους κύριους λόγους που η διαφορά έχει πέσει στους 4 και στους 6 τώρα. Με ένα χορευτικό δεν θα καταφέρει ο Σκυλόπουλος να ρίξει παρεμπέρον την διαφορά. Αυτή είναι στους 5, 13 δευτερόλεπτα, όλα για τους respect. Χαριτόπουλος. Μια προσπίση, περνάει στην Τράσκα, τώρα με τον Χαρμάνα. Θα τελειώσει με αριστερό, 62-69, 4 δευτερόλεπτα, θα βάλω μπρος. Για να δούμε, συγκροτεί την μπάλα πάρα πολύ δύσκολο με Τράιαν Μπι. Η κόρνα που μόλις ακούσατε πολύ καλά, όπως φαίνεται, είναι δυνατή κόρνα. Σηματοδοτεί την λήξη της τρίτης περίοδου. 62-69, οι Bucks έχουν κάνει μια ολική επαναφορά. Μπορούν να διεκδικήσουν το παιχνίδι, το διεκδικούν μάλιστα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για το τελευταίο ενιαίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το σκορ είναι στο 62-70. Πάρα πολύ ψηλό σκορ, θα μπορούσε να είναι σκορ μετά από 4 δεκαλέπτα, όχι μετά από 3. Η πρώτη καλοχή είναι για τους Bucks με τον Μολάμπρο. Κούτρης. Ωραία πάσα, Χαρμάνας. Μέχρι μέσα, ανάποδο λέει, δεν θα το καταφέρει. Χαριτόπουλος. Ο Λίζος δίνει καλό passing game, Χαριτόπουλος βρίσκεται στην κορυφή. Αξάς. Ο Λίζος τώρα. Βάλω που πάει χαμηλά στη ρακέτα. Υπάρχει στίγμα από τον Δεντεζεκόπουλο, υπάρχουν πολλές. Ο Μολάμπρος, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Θα πάρει το rebound ανάμεσα σε Δεντεζεκόπουλο και Χαριτόπουλος για 3 από πολύ μακριά, είναι άσχημο. Χαριτόπουλος τώρα θα rebound αξάς. Στη μέσα θα κερδίσει το φάουλ του για 2 βολές. Το πρώτο φάουλ της τέταρτης περίοδου. Ρουσουσάς αν ευστοχίσει και στους δύο, ας είναι διαφορά ξανά στους 10 πόντους. Άστοχος στην πρώτη μόνο ταμπλό. Έστοχος στη δεύτερη. Λαμβάνοντας τα έψημα από τον Δήμη. 62-71, Σταμολάμπρος θέλει να τρέξει. Αυτό κάνει ο Σταμολάμπρος. Jump shoot.
είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Χαλιτόπουλο. Θα σε βάζει ένα ακόμα στον Λάμπρος. Παραλίγο να κλέβει, κλέβει και συγκρατεί και βάζει το καλάθι. Δύο αναπάντηση πόντι από τον επιμένον που νίκησε. Στον Λάμπρο. Σουτιά τρεις. Είναι εύστοχος. Μαχαιριά στην καρδιά το τρίποντο από τον Πολίζο. Που στέλνει τη διαφορά στους 10 πόντους. 64-74. Στον Λάμπρος. Ο Λάμπρος Χαρμάνας θα πάρει την μπάλα απέναντι στον Χαριτόπουλο. Υπάρχει, οπα, υπάρχει ναι, παράβαση βημάτων. Ο Γλυκόπουλος και ο Τζάκης περνάνε εκτός. Ξένος Χαριτόπουλος. Αξάς μέσα στη ρακέτα, πήγε να βγάλει την πάσα στον Πολίζο. Χωρίς καν να τον κοιτάξει πήγε να βγάλει την πάσα. Λειτουργούν μηχανικά οι respect. Μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Το θέλετε και από τα plays που βγάζουμε. Χαριτόπουλος πάλι που πάει στη γωνία μετά από μια προσπίση. Θα δώσει την μπάλα ξανά στον Χαριτόπουλο ως επίδοξο αποδέκτη, μπάλα θα βγει εκτός όμως. Κάποια στιγμή μπάλα θα έρθει στην κάμερα, το βλέπω να έρθει. Μπορεί όχι σήμερα, μπορεί όχι αύριο, κάποιος θα τον δει. Μέχρι μέσα, ωραία προσπάθεια, αλλά έχει πατήσει τη γραμμή ο Τραυσκάς. Ο Λάμπρος μέχρι μέσα, jump shoot στο γύρο στον αέρα, είναι άστοχος. Συγκρατεί την μπάλα, παίρνει από τον Πολίζο, αλλά δεν θα καταφέρει να τελειώσει η φάση. Ο Τάσκης τώρα θέλει να τρέξει την respect. Κάτσε πάσα στον Αξά, πάει μέσα, θα στοχίσει, υπάρχει και τελικό rebound με μία. Ένα άλτο. Ο Πολίζος θα στείλει διαφορά στους 12 πόντους ξανά. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Παραλίγο καλά του φάουλ από το Χαρμάνα, θα βάζει με τον εαυτό του. Έχοντας κάποιες κουβέντες όχι τόσο τηλεοπτικές. Θα αρκεστεί σε δύο βολές από τους Bucks. 1-2 τα ομαδικά για την τέταρτη περίοδο. Είναι άστοχος στην πρώτη ο Χαρμάνας. Η ψυχολογία δεν είναι με το μέρος του. Μπάλα είναι για τους Bucks ξανά. Καρτζάκης θα περάσει τώρα στη θέση του Τζίμι. Ναι, θα μοιάζει. Όχι, όχι, διορθώνω, λάθος. Στη θέση του ξένου, διορθώνω. Κοίτα τον Τζίμι να κινείται προς τον πάγκο, αλλά ήταν για το play. Πάει πάνω στο κούτρι, στο διατρής. Άστοχο. Από τον Χατζη Νικολάου. Έχει ψηφικό rebound όμως από τον Χαρμάνα. 66-76. Αξάς για τρεις, το σκέφτηκε, το πήρε. Το έχασε με airball, υπάρχει ψηφικό rebound. Ένα ακόμα μετά από συγκυρία. Βάλει το καλάθι ο Χατζάκης. Στον οποίο η μπάλα πήγε ξανά. Στα Μολάμπρος, πετάει τον Αξά. Πετάει τον Χατζάκη, δίνει την πάσα. Σκληρή φάση, δεν υπάρχει foul. Τράσκας δεν καταφέρει να βάλει το καλάθι. Υπάρχει σφύριγμα το παιχνίδι. Υπάρχει σφύριγμα. Πήγα να πω το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Έχει πάρει φωτιά εδώ και πολλή ώρα. Σπίθες ήρθαν από την αρχή. Νοητές. Το νούμερο 14, τεχνική ποινή. Από εδώ. Κύριμα, υπάρχει τεχνική ποινή στον Τράσκα από τον πάγκο και φάουλ. Το 14 είπε. Το 14.
την βολή. Η κατοχή είναι για τους παίκτους, για τρεις Χαριτόπουλους. Κάτσεν σούτ είναι έστοχο από την παραφόρα. Διαφορά στους 13. Ο Λάμπρος μέσα. Ένας στοχός. Για τρεις είναι ξανά εύστοχος. Ένα τρίποντο του Χαριτόπουλου και ένα τρίποντο του Τζίμι στέλνουν τη φορά πολύ ψηλότερα με ένα 6-0 τον respect. Δύο τρίποντα πραγματικές μαχαιριές στην καρδιά της όχι ρακέτας. Ναι, ρακέτας δεν νομίζω να ήταν. Τρίποντα από τη ρακέτα δεν νοείται. Σκίκερ να συμμετείχε. Anyway, στην καρδιά της άμυνας της ομάδας των Bucks. Σταλμίδης, ένα jump shoot είναι άστοχος. Αξά το respect. Προαναγγελτήσα αλλαγή. Υπάρχει από τους Bucks. Δεν μύρισε περάσει η θέση του Τράσκα. Με 6 λεπτά για το τέλος. Στην μπάλα για να δώσει κάποια δευτερόλεπτα ο Χατζηνικολάου. Είναι ακόμα λάθος η κατοχή για τους respect, οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε μια θριαμβευτική νίκη ενάντια στους Bucks. Τζίμι για τρεις. Άστοχο. Θα πάει να του δώσει την μπάλα, συγκρατεί ο Χαρμάνας και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για 2 ακόμα πόντους. Μολύζος, διαφορά στους 14. Πάει να βγάλει μια πάσα στον Χαριτόπουλο, στον Περταφέτη τη συγκρατήσει, αλλά θα βγει εκτός μετά από παρέμβαση. Ξένα στον πίστη θέση του Δήμη. Πάρει τις εντολές να είναι πάνω στην Δεμίρη και να καλύπτει και το Σταμολάμπρο όταν χρειάζεται. Υπάρχει κλέψιμο ο Σταμολάμπρος. Περνάει ανάμεσα από δύο. Ενδεχομένως να πήγε να πάρει. Τώρα είναι υπόθεση αυτό που κάνω, αλλά νομίζω ότι είχε πρόθεση να κάνει σουτ για να πάρει φάουλ, αλλά όταν κατάλαβε ότι δεν πήρε φάουλ, τότε πήγε να βγάλει την πάσα στον αέρα. 5 λεπτά για το τέλος της τέταρτης περιόδου, σούτ για τρεις, Χαριτόπουλος, ναι, εύστοχος, 68-85. Σταμολάμπρος. Μέσα. Θα υπάρξει επιθετικό rebound. Είναι άστοχος ο Χαρμάνας, ξανά επιθετικό rebound από τον Σταμίδη. 70-85. Για 3 είναι άστοχος, υπάρχει η μάχη rebound. Το βγάλει τελικό νυχτή τον ξένο. Αξάς. Μέσα κάνει το 1-2, ξένο στο για 3 είναι έστοχος. 70-88. Ριδόπουλος, νόλουκ πάσα στη γωνία, είναι άστοχος. Χατζη Νικολάου. Καλή επίθεση, καλό ήταν να δει κάποιος από τον πάγκο. Τον πάγκο σου συμφωνώ. Χαριτόπουλος Αντζάκης. Υπάρχει σφύριγμα. Έλα, Τζίμι,
Φαουλ που έχει κρατήσει τον Δελμύρη και είναι το πέμπτο πράγμα που σημαίνει βολές. Θυμάσαι. Σωστό παράδειγμα, πολύ καλό. Άστοχος στην πρώτη. Όχι, ναι, κι εγώ, κάτι πόδι. Ξέρω, δεν είναι υπερενικά. Το μπάσκετ είπε, δεν είναι δώσιο, δεν θα γίνει να σφυρίξει το μπίκο. Προς στη δεύτερη. Θα βλαγίσουμε. Σιδόπουλος, βελπισκαστή πάσα με την ρακέτα, καλάθι και φάουλ από το Χαρμάνα, μάλιστα. 3 και 32 το τέλος, 72-89, συν μία βολή για τον ψηλό των Bucks. Έχουμε καλέσει τον Χαρμάνα ψηλό των Bucks πολλές φορές. Θα βλέπει όνειρο ότι έχασε ύψος, δεν ξέρω τι πάση. Έστω κοστός την βολή ο Χαρμάνας. Πριν το λέω κι άλλη φορά. Ξένος. Χαρτόπουλος γίνει από το τρίποντο, δεν θα πάρει το σούτ. Ο Λίζος ξανά θα το πάρει τώρα σε δεύτερο χρόνο και θα ευστοχίσει ο Χαρτόπουλος 73-92. Μύρις. Μια πολύ πάρα πολύ φιλόδοξη πάσα με τελικό επίδοξο αποδέκτη τον Αξά. Η μπάλα δεν θα βγει το play, αλλά η μπάλα είναι για τους παίκτες ξανά. Χαριτόπουλος, για τρεις, εύστοχος. Η μπάλα πήρε μια πολύ περίεργη τροχιά, αλλά μπήκε το τρίποντο, 73-95. Μέσα δεν θα καταφέρει να βάλει το καλά στο Σπυριδόπουλος, θα αρχιστεί σε δύο βολές. Αλλαγή. Θα περάσει στη θέση του Χατζηνικολάου, στην τελευταία 2.41 όπως φαίνεται, εκτός αν υπάρξει κι άλλη αλλαγή. Από τις πολλές που έχουν κάνει και πολλές συγκεκριμένες που έχουν κάνει Bugs, Σπυριδόπουλος έρχεται στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Άστοχο το συγκεκριτής που πήρε ο ξένος. Κυριδόπουλος. Κύτρος. Jump shoot είναι άστοχο. Μάνας μην συγκροτήσει την μπάλα, δεν θα κλέψει αξάς. Είναι πάρα πολύ αποφασιστικά με πάρα πολύ γερό βηματισμό και τελειώνει τη φάση ο Χατζάκης. Ένα ακόμα καλάθι από τον Χαρμάνα. Γρήγορα. Του διατρίσει θα γίνει και θέλει. Αν θα το πάει ο ίδιος δεν θα κορυφώνει και τρεις το πρόλαβε. Για τρεις και από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι έχει ανοίξει για τα καλά όσον αφορά το ρυθμό. Αν γίνεται να ανοίξει ακόμα παραπάνω, οι δύο μάτς πάρουν πάρα πολύ γρήγορα στις τελευταίες φάσεις. Με μύρις πήρε το κάτω, 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 τρίποντο. Υπάρχουν βήματα. Υπάρχουν βήματα. Από τον Βολίδο. Μέσα είναι άστοχος ο ίδιος επιθετικό rebound. Χαρμάνας. Το άστοχος ότι είναι άστοχο. Ξένος. Τζίμι, σου για τρεις. Το που πήρε την μπάλα είναι άστοχος. Δεν θα έρθει ο Χάριος της παίξης αυτή τη φάση.
διπλή όπως πήγε. Καυτή πάσα στον Κούτ, είναι άστοχος. Αλλά δεν θα πίσει πάνω στον Χατζάκη. Βγάλει μια πάσα στον Τζίμι, πολύ εντυπωσιακή. Ο Ξένος δεν θα φέρει να τελειώσει. Σε δεύτερο το κάνει για 3 πόντους. 76%. 32 δευτερόλεπτα στο τέλος. Από τον Χαρμάντα διορθώνω, είναι άστοχος. Τζίμι, μισέ 13 δευτερόλεπτα, όλα για τις παίκτες, για να δούμε αν θα τελέσει την επίθεση. Κάνει τη σχετική χειρονομία ο Τζίμι. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Τελικό σκορ στο Μαζίδι College 176-76, για να είμαστε ακριβείς. Υπέρ των respect. Τριαμβεσική νίκη ρίχνει στο καναβάτσο τους Bugs, οι οποίοι προσπάθησαν να έκαναν μια πολύ καλή προσπάθεια για επαναφορά. Έστειλαν την διαφορά στους 4 πόντους, ενώ είχε αυτή ξεφύγει με πάνω από 20 στο 60-64. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνουμε τη συγκεκριμένη μετάδοση. Νομίζω ότι είπαμε οτιδήποτε είχαμε να πούμε και εμείς και οι ομάδες, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τις ομάδες, από τη γραμματεία, από όλους τους διεκτήτες του γηπέδου. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.